Καλησπέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε που συνδεθήκατε. Λίγο θα σας κρατήσω, δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Δεν γινόταν να σας αφήσω και φέτος έτσι, μετά από 12 χρόνια εκδηλώσεων συνεχόμενες, να μην χαρούν τα παιδάκια, να μην χαρείτε εσείς, να μην χαρούμε εμείς. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχάς και πάλι που 28 ολόκληρα χρόνια. Ουφ, τρέμω, συγγνώμη. 28 ολόκληρα χρόνια είστε εδώ, σε αυτό το ταξίδι γνώσεων μαζί μας. Γι' αυτό και προχωράμε. Εύχομαι η επόμενη χρονιά που θα, μάλλον που ήρθε, που μπήκε, που ξεκίνησε, να είναι καλύτερη για πολλούς λόγους για όλους. Τι άλλο να πω. Εκτός από εσάς που μας βλέπετε, θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα μου εδώ, τα κορίτσια μου, την Ελένη, την Αλίκη, τη Γιάννα, που είναι πραγματικά το δεξί μου χέρι σε όλα και σε αυτή την εκδήλωση. Είναι εδώ. Η Γιάννα είναι εδώ. Hello. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι έχουμε περάσει μια δύσκολη χρονιά. Ήταν αρκετά διαταραγμένο όλα αυτά που έχουμε γίνει. Ούτε ο τρόπος ο παραδοσιακός της διδασκαλίας ήταν αυτός που όλοι θέλαμε. Και συνεχίζει δυστυχώς να είναι έτσι. Από ό,τι ακούσαμε θα συνεχίσει μάλλον να είναι έτσι. Όμως με υπομονή, επιμονή και ελπίδα όλα γίνονται όπως πρέπει. Οι γκρίνες δεν υπάρχουν, εντάξει, και εγώ γκρινιάζω, αλλά είναι για καλό. Το αποτέλεσμα φαίνεται και θα φανεί πάλι σε λίγο. Συγχαρητήρια πολλά στα παιδιά που δώσαν εξετάσεις πέρυσι. Όλη η διαδικασία της προετοιμασίας στο τελευταίο τετράμινο έγινε με τις κάμερες. Ήταν δύσκολο, όμως τα κατάφεραν. Όχι μόνο πέρασαν, έβγαλαν υψηλές βαθμολογίες. Και αυτό θέλω να τους πω, ότι δεν τα παρατάμε στα δύσκολα και εμείς από εκεί περάσαμε, από κάπου ξεκινήσαμε όλοι, έτσι συνεχίσαμε, έτσι προσπαθήσαμε και τα καλύτερα έρχονται πάντα για αυτούς που δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα με τα ονόματα των παιδιών, των μικρών τάξεων, όλων των βαθμίδων που πέρυσι αρίστευσαν. Όταν λέμε αρίστευσαν εννοούμε ότι έβγαλαν βαθμούς από 18,5 και πάνω. Συγχαρητήρια για όλα τα παιδάκια που προσπαθούν, απλά κάποιοι μπορούν να φτάσουν λίγο ψηλότερα για πολλούς λόγους. Λοιπόν, από την περσινή Junior A έχουμε την Εγινή του Μαριάννα, την Ορσαλία τη Βαρελά, Γιόνι Παρασκευή, Δήμογλης Βασίλης, Διολέτης Θανάσης, Καλέργη Χριστίνα, Μανθοπούλου Βασιλική, Ξέρας Ανέστης, Παπάζογλου Μάριος, Παπαηλία Ελένη, Παπαθανασίου Βασίλης, Πολυχρόνη Ευαγγελία, Τζιωμάκης Βαγγέλης, Φιλιππή Παναγιώτα και Φραγκούλη Ελένη. Από την περσινή Junior B αρίστευσαν ο Βαρελάς Σπύρος, Βασιλείου Δημήτρης, Βασιλείου Σπύρος, Κάντας Αναστάσης, Καρδάτου Ναταλία, Κούστα Βιβιάννα, Πατσά Γεωργία, Πίτσικας Αναστάσης, Σκλάβενα Ευρωσύνη και Στρατούρης Αναστάσης. Τα ονόματα τα λέω με αλφαβητική σειρά όπως πάντα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Από την περσινή A-Class αρίστευσαν οι Γιοργαντάς Δημήτρης, Γκίνη Κάλια, Καρατζέντζος Παναγιώτης, Κατερινίτσας Γιώργος, Κουλουριώτης Νικόλαος, Παπαποστόλης Νικόλαος, Πούλου Μάριελ, Ραυτόπουλος Δημήτρης και Σκαφιδάκης Γιώργος. Και είχαμε και στην B τάξη επίσης αριστεύσατε. Εδώ να πω ότι η B τάξη είναι η δυσκολότερη, θεωρώ εγώ, όσον αφορά και τη γραμματική και το λεξιλόγιο και τα δεδομένα που γίνονται πιο σοβαρά σε θεματολογία και η προσπάθεια των μαθητών πρέπει να είναι λίγο πιο σοβαρή και συστηματική. Και εκεί είχαμε τους Βαρελά Όλια, Γκουσδουβάς Βασίλης, Ξέρα Μαριέβα, Παπαηλίας Φίλιππος, Πατσά Ιωάννα,
Στρατιώτης Αναστάσης, Στρατιώτης Βασίλης, Τσίγκρι Πένι και Χαριτάκη Δανάη. Στη C-Class αρίστευσε ο Δημήτρης Οντουμπανιάρης και από την Pre-Lower η Εμμανουέλα Ιλουκά και ο Σοφοκλής Σωτηρίου. Αυτά όσον αφορά τους μαθητές που αρίστευσαν από τις μικρότερες τάξεις. Και θα περάσουμε τώρα στα παιδιά των πτυχίων, τρία επίπεδα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ φυσικά. Θα ξεκινήσω από το πιο μικρό, να φτάσουμε στο πιο μεγάλο. Πιο μικρό θεωρείται το επίπεδο Β1, το γνωστό και Pre-Lower. Εδώ θα σας πω ότι όλα τα παιδιά που έδωσαν και πέτυχαν, έδωσαν το πτυχίο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης, του Ελληνοαμερικάνικου Πανεπιστημίου Μίσιγκαν ως γνωστό. Και εκεί έχουμε Βάσης Μίμης, Δέλα Κλεοπάτρα, Καλιάς Δημήτρης, Κώνστας Βασίλης, Λουκά Εμμανουέλα, Μανέτα Πολίνα, Πολυχρόνη Δήμητρα, Σωτηρίου Σοφοκλής και Χατζημινά Αναστασία. Αυτά τα παιδιά δίνουν lower φέτος, τους εύχομαι καλή επιτυχία και θα προχωρήσουμε στο Β2 επίπεδο, δηλαδή το lower, με τον Αγγέλη Θανάση, Βαλτά Στέλιο, Βάση Άννα, Δέσκο Αναστασία, τον Πανταζή τον Αντρέα, Σαχόλη Μπρικένα, Στρατούρη Σωτήρης. Σωτήρη, δεν σου έκανα τη χάρη να χωρέσει τα καλά σου εγώ να βγάλουν φωτογραφίες, αλλά δεν πειράζει. Σοκόλ Ταφάνη, Ταφάνη Φαΐκ και Τζίκα Σοφία. Και υπάρχει και το Proficiency, φυσικά το επίπεδο C2 με τους Βάση Μεγακλή, είναι ο βαφτισμένος μου ο πρώτος αυτός, δεν ξέρετε, συγχαρητήρια. Κοντοκούλου Καλλιόπη, Μουστάκας Γιάννης, Παπαμιχάλη Μαρία Ιωάννα, Τσολιάκος Γιώργος και Τσάκωνα Παναγιώτα. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Μία διόρθωση είναι Σωτηρία Φραγκούλη, όχι Ελένη. Τι είπα, Φραγκούλη Σωτηρία, ναι, συγγνώμη, δεν πειράζει. Και λοιπόν, πέρα από τα πτυχία αυτά τα ξενόγλωσσα που τα χρησιμοποιούμε στο ΑΣΕΠ και οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν τα παιδιά ή και μεγαλύτεροι, είχαμε και δύο επιτυχώντες στις Πανελλήνιες ως ειδικό μάθημα και είμαι πολύ χαρούμενη με τα συγκεκριμένα παιδιά γιατί πέτυχαν τους στόχους που ήθελαν, την πρώτη σχολή που ήθελαν και οι δυο και βοήθησε αρκετά και ο βαθμός που έγραψαν στα αγγλικά. Η προσπάθειά τους ήταν πραγματικά αξιόλογη και αξιέπαιν είναι και πρόκειται για το Σάλτα Μελέτη, ο οποίος μπήκε στο τμήμα ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνίας στην αγαπημένη Γέφυρα. Και την Τρουτσίδη Δήμητρα που μπήκε στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα είναι συνάδελφος και σε λίγα χρόνια. Συγχαρητήρια σε όλους για όλη την προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστούμε ξανά που είστε μαζί μας πάντα. Ευχαριστούμε που συμπεθήκατε απόψε. Εύχομαι του χρόνου η εκδήλωση να είναι πραγματική, να είναι κανονική. Με τα κεράσματα, τις αγκαλιές, τα φιλιά, τις φωτογραφίες, τα λουλούδια, τι να πω, κυρίως τα χαμόγελα. Που θα είναι πολύ ζωντανά και body life και τα χειροκροτήματα που θα ακούγονται παντού. Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλή χρονιά και πάλι. Να σας θυμίσω, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν Παρασκευή για μας 8 του μήνου, όπως είχαμε πει, στο πρόγραμμά μας κανονικά και διαδικτυακά. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του να φύγουμε γρήγορα από όλο αυτό το κακό. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή χρονιά.